Ένα κανό μανιταριού μήκου 7,5 ποδιών δείχνει την ισχυρή ευελιξία του μικυλίου, ενό υλικού που μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα συμπτώματα τη κλιματική αλλαγή. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευελιξία των μυκήτων ω δομικού υλικού, η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου τη Ουάσιγκτον, Κέιτι Ayers κατασκεύασε ένα κανό μήκου 7,5 ποδιών χρησιμοποιώντα μικύλιο, τι εκτεταμένε ρίζε δηλαδή των κοινών μικύτων. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν την αρχή ενό παραμυθιού, στην πραγματικότητα είναι απλώ ο μοναδικό τρόπο τη Σκέιτη να ενημερώνει το κοινό για τη χρησιμότητα των μυκήτων και του μυκηλίου. Χρησιμοποιεί αυτόν τον συναρπαστικό οργανισμό που δεν είναι ούτε φυτό ούτε βακτήριο ούτε ζώο για να δημιουργήσει ένα σκληρημένο υδατοστεγέ σκάφο το οποίο με αγάπη έχει ονομάσει Μάικο Νόετη. Σε μια συνέντευξη εξήγησε ότι αφού αρχίσουμε να εξετάζουμε τι κάνουν ήδη οι ίδιοι για τον πλανήτη μα, γίνεται σαφέ ότι θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτού του οργανισμού. Αυτή και ο συνεργάτη τη στην κατασκευή, ο ειδικό στην καλλιέργεια μανιταριών William Gordon, κέρδισαν έκτοτε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη δημιουργία του μακρύτερου σκάφου μικιλίου μικύτων στον κόσμο. Τα μανιτάρια είναι εδώ για να μα βοηθήσουν. Είναι ένα δώρο. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε μαζί του πέρα από το φαγητό. Είναι τόσο περιόριστο. Είναι ο μεγαλύτερο σύμμαχό μα για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, δήλωσε η Κέιτι. Το μικύλιο είναι ένα θαυματουργό υλικό, αλλά δεν τη χάνει τι που του αξίζει. Ενώ ήταν στο κολέγιο, η Έγερ παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Super Fungi, το οποίο την ενέπνευσε να κάνει τη δική τη δημιουργία. Λίγο αργότερα ήρθε σε επαφή με τον Gordon, ιδιοκτήτη της Nebraska Mushroom LLC με την ιδέα της για ένα κανό από μικύλιο. Δήλωσε, βρήκα τον εαυτό μου να εμπνέεται να φτιάξω κάτι από το υλικό σε συσκευασίε μικήτων. Αφού κατάλαβα πόσο ιδιαίτερο ήταν, ήξερα ότι έπρεπε να αρχίσω να επεξεργάζω μία μέθοδο για να κατασκευάσω, παύλα, καλλιεργήσω ένα σκάφος». Ο Γκόρντον συμφώνησε να τη βοηθήσει στο έργο τη και μάλιστα τη προσέφερε μία καλοκαιρινή πρακτική στην εταιρεία. Το δίδυμο ξεκίνησε να κατασκευάζει το κανό του τον Μάιο του 2019, βαφτίζοντα το Μύκονος. Ε, όχι, λάθος, συγγνώμη, δεν πήγε στη Μύκονο το καλοκαίρι. Η Κέιτι αλλά δούλεψε σκληρά για το σκάφος της, το οποίο το ονόμασε Μαϊκονόε. Δουλεύοντα λοιπόν κυρίω τι νύχτες και τα Σαββατοκύριακα, το κανό χρειάστηκε σχεδόν μισό χρόνο για να προγραμματιστεί και στη συνέχεια να αναπτυχθεί είναι ένα έργο που απογειώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες του μικυλίου ως δομικού υλικού. Δεδομένου ότι το μικύλιο μπορεί να συνδεθεί και να σχηματιστεί γύρω από ένα δεδομένο σκελετό, οι Ayers κατάφεραν να απτύξει το κανό απλά αφήνοντα το μικύλιο να σμιλευτεί γύρω από το ένα ξύλινο πλαίσιο βελανδιάς για να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα σπόρια του μικυλίου ήταν από πολύ ποραμανιτάρια και με τη βοήθεια χαρτιού, μούχλα κτλ. δημιουργήθηκε το υπόστρωμα. Τοποθετημένο σε ένα ειδικό δωμάτιο με θερμοκρασίε 90 βαθμών Φαρενά και 100% υγρασία, χρειάστηκαν μόνο 90 μέρε για να καλύψουν τα μανιτάρια ολόκληρο το σκελετό του κανό. Το κανό ζυγίζει τώρα μόλι 100 κιλά αφού στέγνω στον καυτό καλοκαιρινό ήλιο τη Νεμπράσκα. Επίση, εξακολουθεί να καρποφορεί αφού βγει στο νερό, που σημαίνει ότι αναπτύσσει συνεχώ μανιτάρια και απελευθερώνει σπόρια. Συνολικά χρειάστηκαν περίπου 5 μήνε για να ολοκληρωθεί, είπε ο σε μια, ο Γκόρντον σε μια ξεχωριστή συνέντευξη, αλλά από τη στιγμή που γεμίσαμε το καλούπι με το υπόστρωμα χρειάστηκαν μόνο 7 μέρε για να εδραιωθεί πλήρω και να γίνει Mike Connoe. Εξήγησε πω το μεγαλύτερο μέρο δουλειά πήγε προ το χρονισμό των διαφορετικών κομματιών του σκάφου να μπουν σε σειρά. Θέτοντα τον εαυτό του μια προθεσμία πριν από την τοπική κρατική έκθεσή του, είχαν μόνο μια ευκαιρία για να το πετύχουν, είπε ο Gordon, και έτσι έκανε το έργο αγχωτικό αλλά ήταν τόσο ικανοποιητικό και άξιζε τον κόπο όταν είδαν αυτό το πράγμα να επιπλέει για πρώτη φορά. Το έργο κόστησε 500 δολάρια για τους σπόρους, εργαλεία και άλλο εξοπλισμό, αλλά η επιτυχία όθησε την Κέιτη και τον Κόρτο να πειραματιστούν δημιουργούντας άλλα σκληρά αντικείμενα όπως καρέκλες και υλικά αρχιτεκτονικής τοπίου από Μικύλιο. Το Μικύλιο λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανατροπή τη αλλαγή του, του κλίματος. Πώς αυτό με ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που απονεμήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019 υπό τη ζώνη του, οι Ayers και οι Gordon είχαν λίγο χρόνο να σκεφτούν την επιτυχία του που σχετίζεται με το Μικύλιο. Χάρηκα όταν άκουσα ότι το Κίνε ήθελε να προσθέσει ένα νέο τμήμα για το μεγαλύτερο σκάφο Μικίτων στον κόσμο, είπε η Έγερ. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτήν, οι ερευνητέ έχουν γρατζουνίσει μόνο την επιφάνεια του τι μπορεί να κάνει το υλικό για τον κόσμο. Οι Μίκητε είναι σε θέση να διασπάσουν μερικού από του πιο επιβλαβεί ρήπου στον πλανήτη μα, από πλαστικά έω καρκινογόνα και ραδιενεργά υλικά. Οι Μίκητε τα καταναλώνουν όλα, τρώνε τα πάντα. Κι όμω, είπε η Έγερ, έχουμε εντοπίσει Μόνο ένα κλάσμα των μυκήτων στον πλανήτη με αποτέλεσμα πολλοί να υποψιάζονται ότι για κάθε επίμονη χημική ουσία που απελευθερώσαμε εμεί το ανθρώπινο γένο σε όλη την ιστορία υπάρχει τουλάχιστον ένα μύκητα που θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να την καταναλώσει. Οι μύκητε που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μα μπορούν να δώσουν μεγάλη όθεση στι συνεχεί προσπάθειε καθαρισμού του περιβάλλοντα. Η Έγερ εξήγησε ότι πιστεύει ότι το Μικύλο θα μπορούσε να βοηθήσει στον καθαρισμό του χάου που έχουμε δημιουργήσει στον πλανήτη μα, καθώ και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Μπορώ να συνεχίσω για τους τρόπους με τους οποίους οι μήκητες γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, συνέχισε η Κέιτη. Ωστόσο, ο αληθινός αγώνας θα είναι οι έβρες τρόπων για την ενσωμάτωση της φύσης στη βιομηχανία, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομίας μας. Είπε επίσης ότι πιστεύει ότι η επόμενη γενιά μηχανικών θα σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Για του μηχανικού, για να δούμε. Είναι αυτή η μεγάλη ικανότητα λοιπόν των εκτεταμένων εριζών του μικηλίου να προσαρμόζονται σε τόσε πολλέ ιδέε που σημαίνει ότι η χρήση του θα μπορούσε να κλιμακωθεί για να βοηθήσει στη μείωση τη εξάρτησή μα από τα υλικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον ταυτόχρονα με την αποκατάσταση τη ζημιά που ήρθε πριν. Ε, αν θέλετε λοιπόν να μαθαίνετε και άλλα νέα, έτσι ιδιαίτερα ξεχωριστά από τον κόσμο των μικητών, όχι μόνο για μανιτάρια μέσα από το δάσος, αλλά και για όλες τις εξελίξεις που έρχονται σύντομα στην ανθρώπινη κοινωνία. Είμαστε εδώ, κάντε εγγραφή, καμπανάκι, subscribe, τα πάντα όλα και θα τα μάθουμε μαζί. Γεια σας!